Γεια σου, Άγγελε. Γεια σας. Βρίσκομαι στο Σαντούς, στους αγαπημένους μου. Θα κάνουμε τέλειο χρώμα, θα κάνουμε μεγάλη αλλαγή. Οπότε κάθε υπομονή μέχρι το τέλος του βίντεο για να δείτε την αποκάλυψη. Τι θα κάνουμε λοιπόν, τι αποφασίσατε να κάνουμε στο μαλλί μας? Θα φωτίσουμε όλα τα μαλλιά με baby highlight. Μέσα, μπροστά και πάνω. Ωραία. Θα πάλι σε φυσικό, δεν θα γίνει πάρα πολύ ανοιχτά. Άρα να μην το βάψουμε όλο. Όχι, λες, ε. Ναι, εντάξει, αφού δεν έχω ακόμα λευκές τρίχες. Είναι νωρίς, να πεις αυτή τη διαδικασία. Αυτό, αυτό, ας το αφήσουμε έτσι. Ωραία, για να δούμε. Πανέτοιμη. Μπορώ να φύγω τώρα. Με κάνουν πάλι όμορφη. Αυτό θα πει. Θα έρθεις στο κομματήριο και να σε κάνω να φεύγεις πιο όμορφη από ό,τι ήρθες. Έτοιμη. Αυτά εδώ θα τα κόψουμε, θα τα πλημάρουμε λίγο. Έτσι πως είσαι. Άγγελε μου. Πες μου λίγο τι ακριβώς κάναμε, γιατί είμαι σίγουρη ότι τα κορίτσια θα με ρωτήσουν από κάτω και εγώ δεν έχω ιδέα από μαλλιά. Και για μένα πετυχαίνει το καλύτερο χρώμα και θα αγαπώ που το κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω όμως να μου πεις τι τεχνική κάναμε. Εμείς χρησιμοποιήσαμε μια τεχνική, τα baby highlight, πάνω στο φυσικό σου χρώμα, ώστε να φωτίσεις, να ξανοίξεις. Γιατί δεν σου άρεσε που ήταν όλο φυσικό. Ναι. Και έτσι πήραμε baby highlight ώστε να ξανοίξουν και να γίνουν έτσι πιο λαμπερά. Αλλά δεν το πάμε στο πολύ ξανθό, γιατί ακόμα είναι νωρίς. Δεν πάμε στα πάρα πολύ ανοιχτά. Όχι, είναι ακόμα νωρίς. Μέχρι να έρθει το καλοκαίρι. Και το κάνουμε έτσι και πιο φυσικό. Και αυτό είναι καλό, γιατί μου είπες ότι είναι προτιμότερο. Γιατί σκεφτόμουν να κάνω highlights, να κάνω βαφή σε όλα τα μαλλιά μου για να αλλάξω έτσι το χρώμα. Αλλά μου λέει. Είπα να μην το κάνει από τώρα, γιατί είναι πολύ νωρίς, λευκά μαλλιά δεν έχουμε. Και να μην τα ταλαιπωρήσουμε και πάρα πολύ. Μετά μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία. Ναι. Και οπότε μου είπε ότι θα το βαρεθώ, σωστά. Σίγουρα. Οπότε πάμε έτσι σιγά σιγά σταδιακά και κάτι πολύ πολύ φυσικό και αυτό να μην μου αρέσει. Μ' αρέσει το baby highlight, γιατί είναι διαφορετική τεχνική από τις αντάβλες, σωστά. Ναι. Είναι πιο ζωρική για εσάς. Είναι πιο ψηλά. Είναι και πιο ελεύθερα. Αυτό. Σαν να τα έχει χτυπήσει ο ήλιος και να έχουν ανοίξει. Αυτό, και να έχουν ξανοίξει. Και δίνουν και στο. Ας πούμε τώρα που έχεις ένα καρέ, θα σου δώσει λίγο μια κίνηση. Σου δίνει έτσι ένα ωραίο highlight και στο πρόσωπο. Ναι, αυτό το ήθελα. Λίγο περισσότερο φως. Το έβλεπα και στις φωτογραφίες μου ότι χρειαζόμουν φως στα μαλλιά.
λοιπόν είναι το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το νέο μου μαλλί. Επιτέλους νιώθω πιο Ιωάννα από ποτέ. Κατεβαίνει και ο Άγγελος. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Τι ωραία μαλλί που φτιάξες. Πάρα πολύ. Μου αρέσει και η τσαχνίδια. Έγινα και μου αρέσει πολύ το ξανθό. Και αυτά. Οπότε αν θέλετε να έρθείτε εδώ να νιώσετε όπως εσείς θέλετε και να κάνετε τέλεια μαλλιά, ελάτε εδώ πέρα στο Σαντού στον Άγγελο να σας περιποιηθεί και να σας κάνει τέλειο look στα μαλλιά σας. Αυτό ήταν το βίντεο. Έλα να κλείσουμε μαζί το βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο. Like στο βίντεο, subscribe τώρα. Έτσι, για να παρακολουθείτε την Ιωάννα Σαμάρα, να βλέπετε τι κάνει. Και σχόλια από κάτω. Σούπερ! Οπότε λοιπόν, βρείτε τον Άγγελο, θα σας βάλω κάτω στην περιγραφή το Instagram του, να τον ακολουθήσετε, γιατί είναι μέσα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και φυσικά ακολουθήσετε και το Σαντουχέρ για να μαθαίνετε περισσότερο τη στάση για τα μαλλιά. Αυτά από μένα, σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το vlog, θα τα πούμε σε επόμενο vlog και φλέκα. Γεια σας!